πώς να σχεδιάσουμε μία πασχαλίτσα και μία μελισσούλα. Γεια σας μικροί μου φίλοι, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας Yuppieland. Είμαι η κυρία Λένα και είναι Kermit. Γεια σας παιδιά. Είστε όλοι καλά? Εμείς είμαστε πολύ καλά. Kermit, ξέρεις ποιο είναι το θέμα μας σήμερα? Από ό,τι άκουσα, το θέμα μας σήμερα είναι οι πασχαλίτσες και οι μελισσούλες. Ναι, Kermit μου, θα ζωγραφίσουμε πασχαλίτσες και μελισσούλες. Ω, τι ωραία! Εχθές, ναι, εδώ στο χέρι μου, ναι, κάθισε μία πασχαλίτσα. Ω, τι ωραία, Kermit μου, πόσο τυχερός είσαι! Ναι, ήτανε πολύ όμορφη η πασχαλίτσα. Μπράβο, Kermit μου, πάρα πολύ ωραία. Ωραία, πάμε να σχεδιάσουμε. Ναι, βεβαίως, πάμε. Ωραία, ας ξεκινήσουμε. Θα σχεδιάσουμε, παιδιά μου, μία πασχαλίτσα πρώτα. Θα την κάνουμε να πετάει. Θα σχεδιάσουμε έναν κύκλο, κάπως έτσι. Θα είναι το σώμα της πασχαλίτσας. Θα φέρουμε μία γραμμούλα περίπου στο κέντρο, κάπως έτσι. Εδώ θα κάνουμε ένα κυκλάκι που θα είναι το κεφάλι της. Ωραία. Σβήνουμε τη γραμμούλα εδώ που είναι από μέσα. Στο κεφάλι της πασχαλίτσας θα βάλουμε τις κεραίες της. Όπως γνωρίζουμε, η πασχαλίτσα έχει κεραίες. Μπορούμε να κάνουμε δύο γραμμούλες και ένα μικρό κυκλάκι. Τα ματάκια της. Μία μυτούλα και ένα στοματάκι. Ωραία, το πάνω μέρος εδώ της πασχαλίτσας, όπως γνωρίζετε, έχει βούλες. Τι χρώμα είναι η πασχαλίτσα? Είναι κόκκινη με μαύρες βούλες. Πάμε να σχεδιάσουμε τις βούλες της πασχαλίτσας. Κάποια κυκλάκια τα κάνω κομμένα, γιατί δεν φαίνονται ολόκληρα. Και αυτό τα κάνω έτσι. Ωραία. Εδώ το κάτω μέρος της πασχαλίτσας είναι κάπως έτσι. Να τις βάλουμε τα φτερά, αφού πετάει. Δύο φτερά, δύο ποδαράκια, με δύο κυκλάκια, μπορούμε να βάλουμε και δύο χεράκια. Κάνουμε ένα κυκλάκι και ένα δαχτυλάκι, κάπως έτσι. Ένα κυκλάκι και ένα δαχτυλάκι. Τώρα είναι λες και η πασχαλίτσα κάνει like και unlike. Δεν μου αρέσει, παιδιά μου. Θα το κάνω κάπως έτσι το χεράκι. Ωραία. Πώς σας φαίνεται η πασχαλίτσα? Πάμε να κάνουμε και μια μελισσούλα. Ωραία. Τη μελισσούρα μπορούμε να την κάνουμε και πιο απλά. Μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα κυκλάκι, μία γραμμούλα εδώ. Εδώ θα κάνουμε το πρόσωπο της μελισσούλας. Θα της βάλουμε τα ματάκια της και το στοματάκι της. Θα φτιάξουμε τις δύο κεραίες της, μπορούμε να τις φτιάξουμε και κάπως έτσι. Η μελισσούλα, ξέρετε τι χρώμα έχει? Έχει αυτές τις γραμμούλες στο σώμα της και έχει χρώμα κίτρινο με μαύρο. Πολύ σωστά. Φτιάξουμε και τα φτερά της στην πλάτη της. Τι άλλο έχει η μελισσούλα? Έχει και κάτι άλλο. Κάτι που τσιμπάει? Ναι, έχει ένα κεντρί εδώ στην άκρη μελισσούλα. Πώς σας φαίνεται και η μελισσούλα μας? Και εδώ έχει τα ποδαράκια της. Φτιάξουμε 4 ποδαράκια. Έχουμε μία πασχαλίτσα και μία μελισσούλα, οι οποίες πετάνε. Θέλετε εδώ, αφού τις σχεδιάσαμε, να κάνουμε χορταράκι? Γιατί όχι. Σχεδιάζουμε χορταράκι στο κάτω μέρος της σελίδας μας και θα έλεγα να βάλουμε και κανένα λουλουδάκι. Θα σχεδιάσουμε μία τουλίπα, κοιτάξτε πώς το κάνουμε. Ένα ημικύκλιο και από πάνω έχει αυτό το είδος γραμμούλας. Ωραία. Σχεδιάζουμε και τα φυλλαράκια. Φτιάξαμε ένα λουλουδάκι. Να φτιάξουμε και μία τουλίπα ακόμα εδώ. Γιατί όχι.
σχεδιάζουμε ένα ημικύκλιο. Από πάνω δαγκανίτσες, κάπως έτσι. Έτσι κάπως είναι αυτό το λουλούδι και τα φυλλαράκια του. Εδώ σβήνουμε το χορταράκι που είναι πίσω από το φύλλο και φτιάξαμε και τη δεύτερη τουλίπα μας. Ξέρετε ότι οι τουλίπες έχουν πάρα πολύ όμορφα χρώματα. Ωραία! Θα έλεγα να φτιάξουμε και ένα συννεφάκι. Ωραία, σχεδιάζουμε και ένα συννεφάκι στον ουρανό και έναν ήλιο, γιατί όχι. Ένα κυκλάκι, να κάνουμε και τις ακτίνες του ήλιου. Ωραία, αν θέλετε μπορείτε να του βάλετε και ματάκια στο ματάκι, να είναι χαρούμενος και ο ήλιος που βλέπει τη μελισσούλα και την Πασχαλίτσα να πετάνε μαζί και είναι άνοιξη. Ωραία. Τώρα παιδιά μου θα το ζωγραφίσω. Μπορείτε και εσείς να βάλετε ό,τι χρώμα θέλετε στα λουλουδάκια. Τη μελισσούλα και την Πασχαλίτσα θα την κάνουμε με τα χρώματα κόκκινο και μαύρο της βουλίτσας και την μελισσούλα κίτρινο και μαύρο. Και θα σας δώσω λίγο.
ωραία ζωγραφιά. Σ' αρέσει, Κέρμιτ? Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Κέρμιτ. Παιδιά, σας αρέσει η ζωγραφιά μας? Εάν σας αρέσει, πατήστε like. Επίσης, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, Yupiland, γιατί θα έχουμε βίντεο για σας καθημερινά. Κέρμιτ μου. Παιδιά, γεια σας και χαρά σας. Φιλάκια πολλά. Γεια σας, παιδιά. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.